Εντάξει, εμάς η ομάδα φαινόταν ότι δεν είχε φρεσκάδα από τα 3 συνεχόμενα παιχνίδια που δώσαμε εκτός έδρας μέσα σε μία εβδομάδα. Η προσπάθεια που κάναμε στο Ορφανό μας στήχησε σίγουρα, υπήρχε κόπωση από τους ποδοσφαιριστές μεγάλη. Φυσικά δεν αποδώσαμε το αναμενόμενο, ήμασταν κακοί, αλλά τα παιδιά είχαν πολλά ψυχικά αποθέματα για να πάρουν το παιχνίδι. Τώρα το κερδίζει το 90+, τι να συζητήσουμε, να δώσει χαρακτήρες στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης, έκανε μια καλή εμφάνιση. Εντάξει, δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε να είμαστε. Όταν κάνεις πρωταθλητισμό θα πρέπει αυτά τα παιχνίδια να τα πάρεις πιο εύκολα. Αλλά σας το λέω και πάλι, υπήρχε μια κόπωση στους ποδοσφαιριστές, φαινόταν δεν υπήρχε φρεσκάδα. Και την Παρασκευή που δεν μπορέσαμε να κάνουμε λόγω καιρικών συνθηκών προπόνηση και το Σάββατο είχαμε και εμείς τα δικά μας τα θέματα. Αλλά είχε αίσιο φινάλε και τυχερό θα έλεγα. Τίποτα, εμείς δεν, η συνέχεια είναι γνωστή. Παίζουμε ενδιάμεσα πάλι έχουμε κύπελο, έχουμε μετά με την Ασπίδα εντός έδρας ένα παιχνίδι και θα πάμε στην Καβάλα. Η συνέχεια είναι γνωστή, εμείς όλα τα παιχνίδια τα παίζουμε σαν να είναι τα τελευταία μας παιχνίδια. Πρέπει να κάνουμε ένα σύνταξη των δυνάμεων, γιατί σας λέω και πάλι υπάρχει πολύ μεγάλη κόπωση ποδοσφαιριστές. Υπήρχαν στο τέλος αρκετές διαμαρτυρίες από πλευράς Εθνικού για τη φάση με την οποία προήλθε τον γκολ. Έχετε κάποια άποψη πάνω στο θέμα? Τι άποψη? Έχουν οι διαιτητικές αποφάσεις, δεν σχολιάζω διαιτητικές αποφάσεις, αλλά αφού το είδε φάουλ, έχουν γίνει αμέτρητα μαρκαρίσματα μέσα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού τέτοια. Τώρα να κρίνω εγώ με ένα φάουλ το οποίο άλλαξε μετά φάση και μπήκε τον γκολ. Δεν θα πω σε διαδικασία να κρίνω από διαιτητικές αποφάσεις. Δεν είναι δικιά μου δουλειά. Εθνικό Αλεξανδρούπολη βάσει τη βαθμολογική θέση που βρίσκεται. Εντάξει, υποσυνείδητα πολλές φορές οι ποδοσφαιριστές το κάνουν αυτό το πράγμα, αλλά ξέραμε ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός δυσκολίας γιατί και ο Εθνικός είναι μια ομάδα που κάνει την προσπάθειά της. Υποσυνείδητα, ναι, μεν μπορεί, αλλά ξέραμε ότι είναι ένα παιχνίδι δύσκολο. Σας λέω γιατί τρία εκτός έδρας παιχνίδια σε μια. Γιατί καλώς και ακόμα όταν είσαι πρωτοπόρος στη βαθμολογία, όλες οι ομάδες παίζουν το 100%. Δίνουν το κάτι παραπάνω όλοι οι ποδοσφαιριστές οι αντίπαλοι. Δεν μπορώ να πω ότι τον υποτιμήσαμε. Έχουν πιστέψει οι παίκτες και το δέλτα σίγμα της ομάδας ότι η ομάδα του χρόνου πιθανόν να βρίσκεται στην πιο πάνω κατηγορία? Αυτό είναι. Εντάξει. Αν έχουν πιστέψει. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία ακόμα. Έχει πολύ δρόμο ακόμα. Πάρα πολύ δρόμο. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να μπούμε σε τέτοιες σκέψεις. Εμείς σκεφτόμαστε μόνο το επόμενο παιχνίδι. Τι θα κάνουμε τώρα την επόμενη χρονιά είναι αδιάφορο αυτή τη στιγμή. Σίγουρα παίξαμε τρία παιχνίδια εκτός έδρας τα οποία μας δυσκόλεψαν αρκετά σε δύσκολους αγωνιστικούς χώρους. Είχαμε και κάποια προβλήματα μέσα στη εβδομάδα με θέματα προπονήσεων, δηλαδή η ομάδα δεν ήταν έτοιμη λόγω των καιρικών συνθήκων. Είμαστε επιβαρημένοι από τα πολλά παιχνίδια. Τώρα έχουμε μια εβδομάδα λίγο μπροστά μας να ξεκουραστούμε, να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι λίγο καλύτερα. Από εκεί και πέρα έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Όλα τα παιδιά θέλουν να τα δώσουν συγχαρητήρια και στην αντίπαλη ομάδα. Και καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα. Ήταν αυτά τα συνεχόμενα παιχνίδια που σας έκαναν, αν μπορέσετε φέτος, σήμερα έτσι να δημιουργήσετε ευκαιρίες, γιατί η ομάδα δεν μπορούσε ουσιαστικά να απειλήσει σημαντικά τον Εθνικό? Σίγουρα, το όπως είπα και πριν, η ομάδα είναι πολύ επιβαρημένη. Έχουμε αναγκαστεί, δηλαδή αναγκαστήκαμε σε κάποιες φάσεις να παίξουμε και με παιδιά τα οποία δεν παίζαν στην θέση που παίζουν συνήθως. Και αγωνιστικοί χώροι δεν βοηθάνε την ομάδα μας ιδιαίτερα στο να παίξει το ποδόσφαιρο που θέλει. Εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι με τον καιρό λίγο θα διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Έχουμε όλη τη βδομάδα μπροστά μας, θα ξεκουραστούμε. Να σκεφτούμε τι κάναμε σωστά, τι κάναμε λάθος στα προηγούμενα παιχνίδια. Συνεχίζουμε. Είναι νωρίς ακόμα, αλλά μπορεί η ομάδα να παραμείνει στην κορυφή μέχρι το φινάλε? Η ομάδα έχει τους παίχτες και τις προσωπικότητες για να μείνει. Έχει έναν προπονητή αξιόλογο. Και εμείς κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Αυτός είναι ο στόχος μας, να κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Και από εκεί και πέρα, ό,τι προκύψει, καλό θα είναι. Τίποτα. Νομίζω ότι δικαιούμασταν και κάτι παραπάνω από την ισοπαλία. Αλλά μένει η πίκρα πάντα όταν δέχεσαι γκολ στις καθυστερήσεις. Το ίδιο βέβαια συνέβη και στο αντίστοιχο γήπεδο εκεί της Χρυσούπολης με την Πέρνη. Δεν μπορώ να πω. Εδώ και δύο αγωνιστικές είμαστε. Νομίζω ότι βγάζουμε τον νικητή από μέσα. Αλλά ούτε πάλι στην τύχη θα το ρίξω, γιατί όταν δουλεύεις μεθοδικά έχεις και την τύχη. Δεν ξέρω. Προσπάθεια. Πώς σχολιάζετε τη φάση με την οποία έρθε το γκολ, γιατί ακούσαμε αρκετές διαμαρτυρίες από πλευράς της ομάδας? Παιδιά, ό,τι και να έγινε, δεχθήκαμε τον γκολ. Τώρα να σχολιάσω το γιατί, δεν άξιζε τον κόπο. Δεν γυρίζει κάτι πίσω.
Δεν γυρίζει τίποτα. Έπαιξε ρόλο η αποβολή, μπορούσε να διεκδικήσει κάτι παραπάνω σίγουρα, η ομάδα. Σίγουρα έπαιξε ρόλο η αποβολή, γιατί όταν παίζει με μια ομάδα η οποία είναι πρώτη και είσαι αριθμητικά είσαι λιγότερος. Ακούγεται ότι είναι πολύ πιθανό η ένσταση που έχει κάνει η Ασπίδα να δικαιωθεί η ομάδα της Ξάνθης και να πέσει στους 16 βαθμούς η Πέρνη, τέλος πάντων να αφαιρεθούν κάποιοι βαθμοί από την Πέρνη. Δεν είναι σίγουρο ακόμα κάτι, δεν είναι βέβαιο. Μπορεί ο Εθνικός να πάνω σε αυτό και με τη δική του προσπάθεια να ελπίζει σωτηρία. Όλα μπορούν να συμβούν, έτσι, αρκεί να το πιστέψουμε. Όλα μπορούν να συμβούν, ο πήγης είναι πολύ χαμηλά. Έχει αρκετά παιχνίδια ακόμα και όλα μπορούν να συμβούν. Έτσι. Εξαρτάται από εμάς. Καθαρά από εμάς εξαρτάται.